Τα 4-5 χρόνια και κάθε φορά καλά εργομετρικά. Τι το απαντάμε. Τι το απαντάμε. Εγώ τα λέω όλα, γιατί μιλάω με τον παπά του. Είμαστε φίλοι στο Facebook. Ναι. Όταν λέμε εργομετρικά. Και τη στέλνω κάτι μηνύματα. Λέω... Είχε κάνει κάτι τζόκινγκ με την σύζυγο και τα έβγαλε σε καλό χρόνο ο παπά του Βέλιο και το γράφω από κάτω. Αν έτρεχε αποστόλη, θα τα έβγαζε. Και εκεί πάνω μου στέλνει. Το κάνω τρολάρι, να πούμε. Και εκεί πάνω μου στέλνει και μου λέει να πούμε. Ένα center for είναι από τι θέσει οι οποίε. Αν η ομάδα έχει και την κατοχή της μπάλας, κάνει λίγα μέτρα, ούτως ή άλλως. Ναι. Δηλαδή και τα μέτρα πρέπει να είναι εκρηκτικά, λίγα, ναι. Στην ένταση, ναι. Στην διεκδίκηση. Ναι. Δηλαδή άλλου τύπου αθλητής είναι ο σεντρεφόρ, το βαρύ καρύ του Βέλιο. Ναι. Και ναι. Άλλος είναι, ξέρω εγώ, ούμπιντες. Άλλα χιλιόμετρα κάνει ο ένας, άλλες εντάσεις και άλλα ναι. Κάνει ο Βέλιο. Άλλη θέση. Άλλη θέση. Άλλη θέση. Δεν ξέρω τα εργομετρικά πόσο εξειδικευμένα είναι, ναι. Αν είναι ενιαία και ουσιαστικά μετράνε μια αερόβια ικανότητα, ναι. Μια μέγιστη πρόληψη οξυγόνου. Καρδιακή συχνότητα, κάνουν τεστ κοπόσεις κτλ. Λογικά το πώς θα αντιπεξέλθει το μυοκάρδιο σε εντάσεις μετράνε, ναι. Εργομετρικά, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω. Κάνει ο δεν νομίζω ότι ο Βέλιος μας εκπλήσει με την παρουσία του. Το αν είναι καλά προπονημένος, μπορεί και να είναι. Αλλά. Δεν είναι για ποδόσφαιρο. Δηλαδή. Δεν είναι ο σωματότυπος, δεν το βοηθάει. Α, δεν το βοηθάει. Είναι παλαιά σκοπής ποδοσφαιριστής, δηλαδή είναι εύκολα αντιμετωπίσιμος, δεν έχει αυτό που λέμε τακτική ευελιξία, δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Δηλαδή πιο πολύ μου αρέσει ο Μανούσας σε αυτό το ψευτοϊνιάρι style. Που... Ο Μανούσας μόνο του δεν στέκεται σαν σεντερφόρ όμως. Πρέπει να το βγάλει δεύτερο από εκεί. Η Σικουλού Μανούσας δίνουν πιο πολλά από το Βέλιο μισοεπιθετικά. Ναι. Καλά, ο Σικουλού είναι και πιο γρήγορο, βγαίνει και πλύνει μπάλα, μπαίνει και μπαίνει. Μπορεί να γίνει εξτρέ, μπορεί να γίνει εννιάρι, μπορεί να γίνει δεκάρι. Κατά συνθήκη. Κατά συνθήκη. Ναι. Αλλά ο Απόστολο είναι μόνο για εννιάρι τα λίγα μέτρα. Μονοδιάστατο. Και να πρέπει να έχει την κατοχή ομάδα. Μονοδιάστατο δηλαδή. Ναι. Για μια ομάδα η οποία είναι β' εθνικής και θέλει να ανέβει και παίζει σε πιο μικρά σε διαστάσεις γήπεδα και με φορτώματα κτλ. Και στο σπρόξιμο Σόλετε. Είναι καλός. Ναι, είναι καλός. Θα φανεί. Είναι και δυνατό. Δυνατό παιδί. Ναι. Τώρα για ποδόσφαιρο το οποίο είναι σε ανοιχτούς χώρους κτλ. Δεν κάνει. Ωραία. Πάμε δεν στο καλοκαίρι κάνει. Να αποφορτιστούμε.